Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι κύριοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριε Διευθυντά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, κύριε Πρόεδρε και Γραμματέα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγους, κύριοι κύριοι διευθυντές των σχολικών μονάδων που παρίσταστε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση που οργάνωσαν οι θεολόγοι της Δράμας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης μας. Στο κέντρο της επικαιρότητας βρίσκεται το μάθημα των θρησκευτικών και πιο συγκεκριμένα τα νέα προγράμματα σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα οποία αναδομούν το πλαίσιο των θρησκευτικών και το μετατρέπουν σε πολυθρησκειακό μάθημα με μορφωτικογνωσιολογικό περιεχόμενο. Η αλλαγή αυτή όμως προϋποθέτει ότι το μάθημα θα παρέχει στο μαθητή συνεκτική και πλήρη εικόνα της ιδιαιτερότητας της Ορθοδοξίας, δηλαδή ένα σύνολο δομημένων γνώσεων με ψύχρεμη, επιστημονική, θεολογική προσέγγιση. Εν τούτης, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η ιδιαιτερότητα του Ορθοδόξου Δόγματος και της Χριστιανικής Παράδοσης προσεγγίζονται επιφανειακά, καθώς μελετώνται στο επίπεδο του απλού, κοινωνικού ή φιλοσοφικού κινήματος, μιας και οι μαθητές καλούνται να προσεγγίζουν τα παραπάνω από ιστορικής και πολιτισμικής σκοπιάς, στα πλαίσια ενός κοινωνιολογικού ή φιλοσοφικού προβληματισμού με αφορμή το θρησκευτικό φαινόμενο. Τα νέα αυτά θρησκευτικά, με τα χαρακτηριστικά του πανθρησκειακού συγκριτισμού, επιχειρούν να αφομοιωθούν τα παιδιά στη χωάνη μιας μοντέρνας, ανθρωπιστικής και κοσμικευμένης πνευματικότητας και θρησκευτικότητας και να μιλθούν στη νεοεποχήτικη διαθρησκειακή θρησκευτική αγωγή, την αγωγή της πανθρησκείας, που αντιτίθεται τη δική τους θρησκευτική πίστη στον ένα τριαδικό Θεό. Ελπίζουμε ότι ο λαός μας παραλέα θα ζητήσει από τους αρμοδίους παράγοντες της πολιτείας να επανεξετάσουν το θέμα, αφού ακουστούν και οι ορθόδοξες προτάσεις και να αποκαταστήσουν το μάθημα στη μορφή που να ακουμπά, να ερμηνεύει και να αναλύει την ορθόδοξη πίστη της πλειονότητας των Ελλήνων μαθητών. Εξάλλου, στη διαχρονική αυτοσυνειδησία του ελληνοορθόδοξου γένους μας, το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα διαθρησκευτικό, αλλά να έχει χαρακτήρα ορθόδοξο. Ο ελληνικός λαός είναι πιστός στην Ορθοδοξία και την Εκκλησία του. Για μια ακόμα φορά, το ίδιο δίλημα ορθώνεται μπροστά μας. Ουμανιστική ή θεανθρωποκεντρική παιδεία. Συσχηματισμός με τον κόσμο εν ονόματι μιας δίθεν προσαρμογής στα νέα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα ή προσήλωση στην πάντοτε κοινή και ουδέποτε κοσμικευμένη παιδαγωγική του μόνο αληθινού παιδαγωγού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας κάνει δικό του σώμα, εκκλησία του, αυθεντική εικόνα του. Στο βιβλίο της, το Άγιον Όρος και η Παιδεία του Γένους μας, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους γράφει: «Δεν μπορούμε ατιμωρητοί οι Ορθόδοξοι Έλληνες να παιδιαρίζουμε, στηριζόμενοι σε οποιαδήποτε δικαιολογία, ή περισσότερο να αυθαδιάζουμε. Αν αυτοί που προηγήθηκαν ημών και έζησαν και τάφηκαν σε τούτα τα χώματα, αυτοσχεδίαζαν κάνοντας το κέφι τους, τότε θα μπορούσαμε και εμείς να συνεχίσουμε αυτοσχεδιάζοντας. Αν όμως έζησαν διαφορετικά, τότε δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε, να κάνουμε πρόβες, να παίζουμε ενού παικτής». Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ίδρυε σχολεία για να οδηγεί τον διακτών ο λαός σε θεογνωσία, όχι σε στήρα εγκυκλοπαιδική γνώση. Η γνωσιολογία του είναι ευθυγραμμισμένη με εκείνη των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων και των Μαρτύρων, μέχρι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σε αυτήν την παιδεία προσανατόλιζε το δούλον γένος, όταν έλεγε: «Από το σχολείο μανθάνομεν το καταδύναμιν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι Άγγελοι, Αρχάγγελοι, τι είναι Δαίμονες, τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλαση, τι είναι Αμαρτία, τι είναι Αρετή. Από το σχολείο μανθάνομαι τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισμα, τι είναι το Άγιο Ευχέλαιο, τι είναι ο Τίμιος Γάμος, τι είναι Ψυχή, τι είναι Κορμή. Τα πάντα από το σχολείο το μανθάνομαι.